δούμε τους εγώ Καταρχήν να ξεκινήσω, τι θες να ακούσεις, τα καλά πρώτα. <laughs> <laughs> Έχω καλά νέα και και καταρχήν νέα. αφού έχεις πει ότι υπάρχουν και καλά νέα, εμένα μου κάνει και εντύπωση για να καταλάβεις. Και Πότε όμως. ξεκινά που θες. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πιο περίεργα για να κλείσουμε με τα καλά. Λοιπόν, τα πιο περίεργα έχουν να κάνουν με αυτή την όψη Άρη στο ζώδιό σας, ουρανού στο ζώδιο του κρυού. Αφορούν κυρίω του γεννημένου στο τρίτο δεκαήμερο. Εσεί επηρεάζετε πιο πολύ από αυτήν την όψη. Είναι ακριβία στη Δευτέρα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζει ήδη. Επηρεάζει απλά όσο πλησιάζουμε προ τη Δευτέρα, γίνεται mm. ακόμη πιο υψηλή η ενέργεια αυτή τη όψη. Άρα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε όλα αυτά που είπαμε, να μην τα επαναλαμβάνω την οδήγηση, τις μετακινήσεις, την επικοινωνία. Ο κρυό είναι ένα ζώδιο που για εσά του καιρου έχει να κάνει με το σπίτι, α, την οικογένεια. Άρα προσέξτε και τι εντάσει, τι ενδοοικογενειακέ. Δεν είναι ανάγκη να ρίξετε λάβει στη φωτιά, αν βλέπετε ότι κάπου πάει να ανάψει μια έτσι, εστία ένταση. Τώρα, αυτά είναι τα νέα για... μέχρι τη Δευτέρα. Υπάρχει ένα νέο που είναι αρκετά θετικό για σας, η πορεία του Ερμή στον Ταύρο. Ε, και αυτό γιατί. Γιατί ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο της γης, όπως είναι το δικό σας. Άρα, είναι ένα ζώδιο με το οποίο έχετε καλύτερη συνεννόηση. Και αφού μιλάμε για Ερμή, τι σημαίνει αυτό. Ότι το μυαλό αρχίζει να, να λειτουργεί πιο ξεκάθαρα, πιο εγωκερίσια. Βοηθάει δηλαδή να είστε λίγο πιο ψύχρεμοι στον τρόπο που παίρνετε μια πληροφορία, την επεξεργάζεστε και αντί να σα δημιουργεί αγωνία το οτιδήποτε μπορεί να μαθαίνετε ή οτιδήποτε μπορεί να συζητάτε, ε, το επεξεργάζεστε με λογική και πρακτικότητα. Αυτό που είστε δηλαδή εγώ ναι. Yeah. αλλά για τους τελευταίους δύο μήνες, με τον Ερμή στον κρυό, ήταν λίγο δύσκολο να το διαχειριστείτε όλο αυτό το πράγμα. Okay. Άρα λοιπόν, okay. θεωρώ ότι είναι μια καλή εξέλιξη αυτή, το ότι μπαίνει ο Ερμή στον Ταύρο α, και θα ωφελήσει σίγουρα και το κομμάτι της επικοινωνίας και ό,τι έχει να κάνει α, με το α, τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας. Είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει και με τα ερωτικά, έτσι, δηλαδή μπορεί να δείξει έτσι μια πιο έντονη ερωτική περίοδο α, η θέση του Ερμή στον Ταύρο ή μπορεί να προκύψει και μια σχέση για όσους μπορεί να είστε αδέσμευτοι, αδέσμευτες και με ένα νεότερο άτομο. Πάμε να δούμε τους υδροχώους. Για τους υδροχώους, α, τώρα, η θέση του Ερμή στον Ταύρο έχει να κάνει πιο πολύ με θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια. Η αλήθεια είναι α, ότι δεν είναι πολύ βοηθητική αυτή η θέση. Ε, με κάποιο τρόπο είναι αυτό που έλεγα στους εγώ καιρούς πριν δεν σας επιτρέπει δηλαδή να σκεφτείτε πάρα πολύ ψύχρεμα η γη με τον αέρα δεν έχει πολύ μεγάλη συνάφεια ειδικά για εσάς τους υδροχώους η θέση του Ερμή στον Ταύρο είναι μια θέση που δεν βοηθά πραγματικά να έχετε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων και να παίρνετε πολύ σημαντικές αποφάσεις από την άλλη πλευρά είναι πιθανό να σκέφτεστε θέματα που αφορούν τις ρίζες σας, το παρελφόν άτομα που έχουν ε, παίξει κάποιο καθοριστικό ρόλο στο παρελθόν σας ή έχουν φύγει από τη ζωή σας με κάποιο τρόπο. Ε, και από την άλλη πλευρά μπορεί να δημιουργεί και μια μεγάλη βαβούρα. Αυτό που λέμε γραφειοκρατία. Θέλετε να κάνετε κάτι και μπορεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μπλέκεστε σε διάφορα έτσι, γρανάζια της γραφειοκρατίας και να μην βγάζετε άκρη. Ευτυχώς η παραμονή του Ερμή στον Ταύρο δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν α, στον κρυό οπότε είναι για πολύ λίγε εβδομάδε αυτή η ενόχληση το Σαββατοκύριακο προσοχή παρακαλώ σε ό,τι έχει να κάνει με, το, α, με τα θέματα της υγείας από τη μια πλευρά και φυσικά αυτή την οδηγία που έχω δώσει σε όλους ανεξαιρέτως α, ζωδίου προσοχή στους δρόμους πάμε στους ηχθείς ε, η θέση του Ερμή για το δικό σου ζώδιο είναι ευνοϊκή είναι μια πιο γόνιμη θέση για, το ζώδιο, για ένα ζώδιο του νερού, μια θέση σε ένα ζώδιο της γης. Α, θα σας επιτρέψει να ασχοληθείτε πιο πρακτικά με τα θέματα των σπουδών, ε, να χρησιμοποιήσετε την επαγγελματική εμπειρία που έχετε. Είναι μια καλή περίοδος να στείλετε βιογραφικά, αν ψάχνετε να βρείτε μια δουλειά ή μια δεύτερη εργασία, ή μπορεί να έχετε μια δουλειά που δεν σας ικανοποιεί. Δεν νιώθετε ότι είστε πολύ δημιουργικοί. ή ε, νιώθετε ότι δεν πληρώνεστε επίση καλά. Είναι λοιπόν μια καλή περίοδο να ψαχτείτε μετά την Κυριακή για κάτι καινούριο. Πέρα από αυτό ε, και πρόοδο μπορείτε να σημειώσετε σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα σπουδών για όσους μπορεί να είναι και σε ηλικία που ξεκινάνε τώρα εξετάσεις Μάιος, Ιούνιος τα περισσότερα παιδιά είναι σε αυτή τη φάση άρα είναι ευνοϊκό για τα ψάρια το να μπαίνει ο Ερμή στον Ταύρο και σε αυτό το κομμάτι. Προσέξτε μου λίγο περισσότερο σπατάλε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ε, εκεί πέρα δηλαδή μπορεί να φερθείτε λίγο ας πούμε παρορμητικά και λίγο βιαστικά και να κάνετε αγορέ που μπορεί να τι μετανιώσετε λίγο αργότερα. Αυτά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με το Δευτέρα, καλό. Φυσικά. Θεός, και να είναι ένα ήρεμο για όλου. Μακάρι. Φυσικά. Αυτό. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, ε, εμείς τώρα θα χαιρετήσουμε την Κύπρο μα. Θα πούμε πραγματικά καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ντουσπούα. Είναι και ηχθή. Και είναι και ηχθή. Και ευνοείται γενικά το ζώδιο αυτό φέτο. Ορίστε. Ευνοείται η Ελένη, δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, με το καλό και με την Κύπρο αύριο. Πολλά πολλά φιλιά όλη την Κύπρο.